Η γνωμάτευση του Κωνσταντίνου λέει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Ο στόχος μας πώς θα βοηθήσουμε το παιδί όσο μπορεί να βοηθηθεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κερδίσει κάποιος, δηλαδή την αποδοχή. Δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι πώς θα λανσάρεις εντός εισαγωγικών το παιδί σου. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Εμείς καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη συμπεριφορά του όταν ήταν γύρω στα 2-2,5 ετών. Δεν ανταποκρινόταν το παιδί στα καλέσματά της και από εκεί οδηγηθήκαμε να δούμε με έναν παιδοψυχίατρο τι συμβαίνει και εκεί διαγνώστηκε ότι βρισκόταν σε αυτό το φάσμα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας αγώνας, ας πούμε, να το βοηθήσουμε το παιδί, αφού πέρασε βέβαια κάποιο διάστημα που χρειάστηκε έτσι να το χωνέψουμε λίγο, γιατί ήταν ένα σοκ και για μένα και για τον άντρα μου. Τα είπαμε ότι okay, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάει σε κάποιο παιδικό σταθμό, να πάει και σε ένα κέντρο εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και αυτά, και από εκεί και πέρα μπήκαν τα πράγματα, πήραν το δρόμο τους. Πήγαμε και στο νηπιαγωγείο με παράλληλη στήριξη. Συνέχισε και στο δημοτικό της γενικής παιδείας για 2,5 χρόνια και εκεί κάπου στην τρίτη δημοτικού τον πήγαμε στο ειδικό δημοτικό της νέας προποντίδας. Το παιδί έλαβε την εκπαίδευση που μπορούσε να λάβει στο δημοτικό σχολείο και τώρα βρίσκεται στο γυμνάσιο, στο ειδικό γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης. Μας βοήθησε το γεγονός της γενικότερης στάσης που έχουμε στη ζωή μας, όπου θεωρούμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι σε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν υπάρχει το Θείο θέλημα. Θα μου πείτε, είναι θέλημα Θεού να είναι ένας άνθρωπος αυτιστικός, κι όμως. Υπάρχουν πάρα πολλά να κερδίσει κανείς από το να είναι αυτιστικός ή να έχει ένα παιδί ή έναν συγγενή αυτιστικό ή με κάποια άλλη αναπηρία. Είναι περισσότερο θετικά τα πράγματα παρά αρνητικά. Αρνητικό είναι η επιφάνεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και μου έλεγαν, ρε εσύ, γιατί δεν τον πηγαίνεις, ο Κωνσταντίνος θα πάει πάρα πολύ καλά στο ειδικό. Και το ειδικό έτυχε να έχει συνάδελφο πολύ φίλο ως διευθυντή. Αλλά καταλαβαίνω και τους γονείς που διστάζουν, δηλαδή ο όρος ειδικό σχολείο λίγο τρομάζει. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει δηλαδή να μπει ο άλλος στον κόπο, να πάει να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Και μάλιστα να ρωτήσει και να κερδίζει από την εμπειρία των άλλων γονιών. Δηλαδή, άμα ρωτήσει τους άλλους γονείς, πώς είναι τα παιδιά σας, ρε παιδί μου, σε αυτό το σχολείο. Δεν το ρωτάμε. Δεν το θεωρούμε ότι το δικό μας παιδί θα έχει μια άλλη πορεία που θα παρακάμψει, ας πούμε, αυτές τις δομές. Δεν είναι όμως έτσι πάντα. Είμαι εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Μάμα. Συνήθως έχω μικρές τάξεις, πρώτη Δευτέρα. Και αυτό το επιλέξαμε έτσι και με τον διευθυντή και με τους άλλους συναδέλφους, διότι πάρα πολλές φορές υποδέχομαι στο σχολείο τα παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Και θεωρώντας ότι επειδή είμαι γονέας με παιδί αυτιστικό, θεωρείται ότι κατανοώ έτσι και τα πράγματα καλύτερα και υπάρχει και μια καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Παράλληλη στήριξη δεν είναι για όλα τα παιδιά τα αμαία. Υπάρχουν παιδιά που όντως με την παράλληλη στήριξη τα καταφέρουν και πάνε πολύ καλά και κοινωνικά και εντάσσονται και όλα. Αλλά υπάρχουν και παιδιά τα οποία χάνουν το χρόνο τους για μένα, ενώ μπορούν να εκπαιδευτούν στο ειδικό σχολείο. Η γνωμάτευση του Κωνσταντίνου λέει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Αυτός είναι ένας όρος γενικός, έτσι όπως τον διάχυτες δηλαδή διαταραχές στην ανάπτυξη του παιδιού. Και είναι πάρα πολύ ευρύ το φάσμα, δηλαδή εγώ όσους αυτιστικούς έχω συναντήσει, τόσα συμπτωματολογία έχω δει. Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται παιδιά αγάπη. Ο ένας δεν θα τον ρωτάς και εσύ λέει άλλα.
Υπάρχουν τα παιδιά που έχουν στερεοτυπίες. Χοροπηδάνε, φτερουγίζουν, κάνουν διάφορα, ας πούμε, κουνιούνται. Αυτά τα πράγματα πρέπει ο εκπαιδευτικός να μπορεί να τα αγκαλιάσει. Δηλαδή θα έχεις και έναν μαθητή που δεν θέλει να κάνει μάθημα ή δεν μπορεί ή βαριέται, θα σου πετάει σβίστρες ή θα σε φτύνει, θα σε βρίζει. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στα συμπτώματα και, ναι, και αυτά πρέπει ο εκπαιδευτικός και της γενικής και της ειδικής αγωγής να μπορεί να τα διαχειριστεί προς όφελος του παιδιού. Έτσι. Εντάξει, όλοι μένουν και οι παππούδες και οι θείοι και αυτοί μένουν έτσι κάπως άφωνοι, έτσι. Η πρώτη αντίδραση είναι ότι δεν ξέρουν τι αισθάνονται. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει η ψυχιατρική παρακολούθηση. Στεκόμαστε αρχικά παρατηρητές του τι συμβαίνει. Η οικογένεια, να φανταστείτε ότι αυτό το ζούμε εμείς που είμαστε γονείς και το έχουμε το παιδί μέσα στο σπίτι. Οι θείοι, οι θείες, ας πούμε, και οι παππούδες που είναι λίγο πιο έξω και αυτοί, εντάξει, οι άνθρωποι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ρωτούσαν και μπορούσαν τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω. Λοιπόν, και σιγά σιγά μάθαν και αυτοί να αποδέχονται, και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κερδίσει κάποιος, δηλαδή την αποδοχή. Δεν υπάρχει απέτηση από όλη την οικογένεια να καταλαβαίνει, ας πούμε, τι γίνεται. Ακόμα και τα αδέρφια μέσα στο ίδιο το σπίτι, γιατί ο Κωνσταντίνος έχει 4 αδέρφια. Λοιπόν, το κάθε ένα από αυτά έχει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του Κωνσταντίνου. Αυτό είναι μια από τις αγωνίες που έχουν οι γονείς με ανάπηρα παιδιά και κυρίως με αυτιστικά που κακά τα ψέματα δύσκολα μπορούν να ζήσουν χωρίς τους γονείς τους. Δεν υπάρχουν ακόμα οι δομές αυτές οι οποίες θα μπορέσουν ένα παιδί αυτιστικό, έναν ενήλικα αυτιστικό που δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του, γιατί υπάρχουν και αυτιστικοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και δική τους οικογένεια και έχουν γίνει και επαγγελματίες και έχουν καλλιεργήσει, ας πούμε, τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Εκεί τι γίνεται όταν ο γονιός φύγει από αυτή τη ζωή, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι μια αγωνία που την έχουν πάρα πολλοί γονείς για το τι θα γίνει μετά. Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι πώς θα λανσάρεις εντός εισαγωγικών το παιδί σου. Λοιπόν, άμα πεις, αχ, ξέρετε, έχουμε ένα παιδί, δεν μπορούμε να έρθουμε στο γάμο σας, γιατί έχουμε ένα παιδάκι ανάπηρο και ναι. Άμα το πεις αυτό, θα σε πούνε το καημένο. Θα τον βλέπουν τον Κωνσταντίνο και θα λένε ο καημένος που... Τον Κωνσταντίνο πάντοτε τον έχουμε υπόψη μας σε ορισμένες φάσεις. Ας πούμε, δεν πηγαίνουμε στην Ανάσταση, σε ενωριακό ναό, όπου γίνεται το σώσε. Προτιμούμε, και το έχει εκφράσει τώρα που μεγάλωσε και είναι 16 χρονών, ότι εγώ θέλω να πάω στον Άγιο Αρσένιο που έχει ησυχία. Άμα θελήσουμε να τρυπήσουμε τον τοίχο για να κάνουμε μία κατασκευή και αυτά, θα τον απομακρύνουμε έτσι εύσχημα ή θα του πούμε ότι τρόσεξε τώρα, θα το Black & Decker θα δουλέψει λίγο ο μπαμπάς, οπότε... Κάποιες φορές, ας πούμε, είχαμε από κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να κατανοήσουν και δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αλλά εντάξει, όταν τους λες, ξέρω εγώ, είναι το παιδί, είναι αυτιστικό ή πολλές φορές χρειάζεται και με τουρίστες σε κάποια περίπτωση μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Χρειάστηκε να εξηγήσω σε κάποιον ότι το παιδί είναι he's autistic, ας πούμε, και okay. Γιατί πήγαινε ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, και κοιτούσε το pedicure της κυρίας. Τον εντυπωσιάζει. Δηλαδή βλέπει ένα πόδι περιποιημένο και πάει και άμα του δοθεί ευκαιρία το φωτογραφίζει κιόλας. Έχουμε πολλές φωτογραφίες με pedicure, τα οποία τα παίρνει μετά παιδιά και τα βάζει στον υπολογιστή και κάνει δικά του. Έχει κάνει πεντικιούρ, ας πούμε, οντεόν. Πεντικιούρ κοκακόλα. Λέω, ρε, εσύ να τα πουλήσουμε αυτά, πας και βγάλουμε και κανένα φράγμα. Σχέδια για νύχη. Μουσική
Στην πρώτη γυμνασίου κάνανε αρχαία από μετάφραση, δηλαδή την Οδύσσια είχανε, μαθηματικά το ίδιο το βιβλίο προσαρμοσμένα, δηλαδή επιλογές και φυσική κάνανε, βιολογία, γεωγραφία, οικιακή οικονομία, πληροφορική, τεχνικά. Τα τεχνικά ήταν πάρα πολύ και η γυμναστική, ας πούμε, πάρα πολύ λίγες ώρες σε σχέση με το ότι είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αλλά είναι το πρόγραμμα, ας πούμε, που είναι και στο γενικό γυμνάσιο. Απλά η ύλη είναι προσαρμοσμένη. Είχε την αρίστη την Τροκάνα. Λοιπόν, αυτή ήταν η δασκάλα η οποία τον εισήγαγε στον κόσμο της μουσικής, πραγματικά, δηλαδή του από εκεί και πέρα έτσι απέκτησε ένα ενδιαφέρον για τη μουσική. Κάναμε κάποια μαθήματα μουσικής σε οδείο με μουσικοθεραπεύτη, αλλά δεν πήγε ποτέ σε αυτό που κάνουν, δηλαδή νότες και συγχορδίες και αυτά, να μάθει δηλαδή να διαβάζει νότες και αυτά. Ό,τι είναι catchy, ας πούμε, ό,τι πιάνει το αυτί του και ό,τι του αρέσει θα το παίξει. Η πλαστελίνη δε, την τρίτη δημοτικού, έφτιαχνε τον νέμο, τα δελφίνια, τα τέτοια, τα έφτιαχνε ίδια. Απ' τη μια το έβλεπα και χαιρόμουν, την άλλη τρελαινόμουν, γιατί άλλοι κάνανε μαθηματικά γλώσσα και αυτός μου έκανε στην άκρη της τάξης τις μακέτες, ας πούμε. Και λέω, άντε, πάνε τώρα στο ειδικό, να βρεις εκεί πέρα ανθρώπους να σε βοηθήσουν και να κάνεις αυτά που σου αρέσουν. Και έμαθε και μαθηματικά και γλώσσα όσα μπορούσε να μάθει. Αυτή η επαγγελματική ενασχόληση με τη δυνατότητά τους να κάνουν, ας πούμε, σχέσεις στη ζωή τους, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο που μπορούμε να ελπίζουμε για τα παιδιά μας, μαζί με το θέμα αυτό το τι θα γίνει μετά την παρέλευση, ας πούμε, των γονιών ή των αδερφών. Πολλά ζευγάρια που έχουν το πρωτότοκο τους με αναπηρία σταματάνε εκεί. Δηλαδή, θεωρούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο παιδί, πρέπει να ασχοληθούμε με τον έναν. Για μένα αυτό είναι λάθος, ας πούμε. Νομίζω ότι έχουν ανάμεικτα συναισθήματα, ας πούμε, ίκτου και λύπησης, έτσι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν και από άποψη έτσι, υποδομών κρατικής φροντίδας, αλλά κυρίως υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να κάνει η κοινωνία με τον εαυτό της. Ο ένας να απλώνει το χέρι στον άλλον. Και όταν γίνει αυτή η αποκατάσταση, τότε υπάρχει χώρος να ζήσουν και να συμβιώσουν και οι αρτιμελείς και οι ανάπηροι και όλος ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, ρε παιδί μου, όλα τα πράγματα αντιμετωπίζονται με αγάπη. Με αγάπη. Και όταν λέμε αγάπη, εννοούμε μια οντοτική αγάπη. Δεν εννοούμε τις εκδηλώσεις μιας αυροφροσύνης. Έτσι. Και η αγάπη έχει σχέση με την ενσυναίσθηση. Εάν δεν πονέσεις τον άλλον και δεν τον καταλάβεις, δεν μπορείς και να βοηθήσεις. Στα ανυπέρβλητα προβλήματα, εκτός από τη λογική, υπάρχει και η πίστη. Δηλαδή πρέπει να πιστέψεις ότι θα τα καταφέρεις. Πρέπει να εμπνεύσεις για να τα καταφέρεις. Και φυσικά πρέπει να έχεις ελπίδα. Επομένως, ορίστε το αξιακό μας σύστημα που βασίζεται στην αγάπη, στην πίστη και στην ελπίδα. Οι ανάπηροι είναι μια ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων. Δεν μπορούν να είναι στο πλαίσιο δοκιμών, πειραμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που από μια λάθος επαφή, ένα λάθος δάσκαλο, το πούμε, εντός εισαγωγικών, δεν προχωράει, καταστρέφεται, μένει στάσιμος. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάμε στο ΚΕΠΑ να πάρουμε την αξιολόγηση αυτή που δίνουν, το ποσοστό αναπηρίας κλπ. Και δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το έχω ζήσει μόνο εγώ, το βλέπω και στο Facebook και στην επαφή. Όλοι μιλάνε για μία αντιμετώπιση, ας πούμε, απαξίας. Δηλαδή, είμαστε όλοι απατεώνες, πρώτα. Φέρτε ξανά τον εισηγητικό φάκελο. Ξανακάντε αξιολόγηση. Ξανακάντε εκείνο. Να σας ξαναδούμε, να σας ξανακάνουμε. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Όσοι κρίνουν και εξιδίων τα λότρια, καλά θα κάνουν να αλλάξουν αυτή την τακτική. Δεν μπορεί, επειδή μια φορά και έναν καιρό δόθηκαν
αναπηρικές συντάξεις σε αυτούς που δεν έπρεπε να δοθούν, να πρέπει να ταλαιπωρούνται όλοι οι ανάπηροι. Δηλαδή ο ανάπηρος να έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει, οποιοδήποτε προϊστάμενος, ξέρω εγώ, του ΚΕΠΑ κι αν υπάρξει, να υπάρχουν οι στάντερ, αυτό που θα είναι σταθερό για την αντιμετώπιση του. Όχι να πηγαίνει εκεί και να τρέμει και να λέει άραγε θα το πάρω το επίδομα. Γιατί το πήρες πριν και δεν πρέπει να το πάρεις τώρα. Οικογένεια που ναι, με 3 ανάπηρα παιδιά. Ορφανά από πατέρα. Η μητέρα επίσης με πολύ σοβαρά θέματα υγείας. Αντάλλαξε μια μέρα τη ζωή σου με την ζωή αυτής της γυναίκας. Που έχει 3 ανάπηρα μες στο σπίτι και η ίδια της δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. Έλα, ένα 24ωρο και μείνε εκεί. Λοιπόν, το είπατε ακριβώς, διαπαιδαγώγηση. Είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Να υπάρχει μια ενημέρωση ότι μη φοβάστε ρε παιδιά τον ανάπηρο, δεν είναι. Παίδευση έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτό και φυσικά η αγωγή που δίνεται. Γιατί θέλει και η κοινωνία διαπαιδαγώγηση πάνω στο θέμα της αναπηρίας. Να ξέρει, ίσως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, αλλά να ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ότι όταν κουνάει το κεφάλι του, ας πούμε, δεν το κουνάει. Κάτι έχει κάποιο νευρολογικό πρόβλημα. Ότι δεν είναι ούτε για να το φοβηθείς, ούτε για να το λυπηθείς. Ο άλλος το φέρει βαρέως, αμάν ο καημένος τώρα είναι ανάπηρος και τι θα γίνει. Νομίζω ότι θέλει χρόνο και δουλειά μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαίδευση για να ανατραπεί αυτό το κλίμα και να μην υπάρχει πλέον, ας πούμε, αυτή η λύπηση και ο ίκτος. Αυτά τα συναισθήματα που είναι λίγο αρνητικά πρέπει να βοηθήσουμε να μεταστραφούν. Δηλαδή τον ίκτος σου, μην τον έχεις ίκτο, κάν τον, ας πούμε, κοινωνική προσφορά, έτσι. Μην τον λυπάσει τον άλλον. Πρώτα τον, άμα χρειάζεται να τον βοηθήσει σε κάτι ή πρόσφερε τον τη βοήθειά σου, όποια μπορεί να είναι αυτή. Και η καλύτερη βοήθεια είναι να του δείξεις ότι τον θεωρείς ισότιμο. Και ξέρετε ότι πολλά παιδιά είναι εξαιρετική παρέα, δηλαδή περνάς καλά μαζί τους. Λένε έτσι και πράγματα που δεν τα περιμένεις. Εγώ πολύ διασκεδάζω να σας πω, πολλές φορές δηλαδή περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και με τον Κωνσταντίνο και με φίλους του, έτσι. Ο Κωνσταντίνος δεν φαίνεται η αναπηρία του. Το καταλαβαίνεις μέσα από την τριβή μαζί του. Έχει το οικογενειακό του περιβάλλον και το διευρυμένο περιβάλλον που όποτε βρισκόμαστε όλοι παρέα είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εκείνος είναι που κάνει τις επιλογές του. Εκείνος διαλέγει με ποιον θα κάνει τι και συνήθως λέει πολλές φορές εμένα ποιοι είναι οι δικοί μου οι φίλοι. Αυτό δηλαδή αυτή η δυνατότητα και η ικανότητα, η δεξιότητα να το πω να κάνει δικούς του φίλους είναι καθαρά, εξαρτάται από το τι, ποια φάση είναι, ας πούμε. Δεν μπορείς να τον πιέσεις, μπορεί να δημιουργήσεις καταστάσεις έτσι να τις καλλιεργήσεις, αλλά το αν θα τις αξιοποιήσει ή όχι εξαρτάται από τον ίδιο. Μαθαίνουμε τρόπους προσέγγισης, ας πούμε. Μαθαίνουμε, λέμε, ας πούμε, πώς να μιλήσει σε κάποιον πρώτη φορά, πώς να συστηθεί, τι να πει περίπου. Είναι ένα άγχος η έκφραση, δηλαδή η λεκτική έκφραση είναι πάντα ένα άγχος. Πολλές φορές κάνει κάποια χειρονομία που δείχνει έτσι αυτό. Μπορεί τον άλλο να πάει να τον χτυπήσει στην πλάτη. Ειδικά με τις γυναίκες, ας πούμε, έχεις ωραία βυζιά, ας πούμε, της λέει, της Αλληνής. Τώρα, όταν η κοπέλα απέναντι τον γνωρίζει, θα γελάσει και θα, ναι, θα το πω. Άμα είναι μια άγνωστη, τέλος πάντων, της κάνεις νόημα από μακριά ότι εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Θα μοιάξει ποτέ 100% σε έναν μέσο νέο που θα ξέρει ανά πάσα στιγμή πώς να πει και τι να πει. Άλλωστε και στο γενικότερο πληθυσμό δεν έχουν όλοι την ίδια. Εάν θέλεις εσύ γνωρίζοντας τον αυτισμό, δηλαδή γνωρίζοντας το πρόβλημά του, θελήσεις να τον προσεγγίσεις, ναι, αυτό θα το αποδεχτεί μέχρι ενός σημείου. Αλλά ποτέ δεν περιμένουμε από τον ίδιο να κάνει εκείνο το πρώτο βήμα. Θα το κάνει έτσι άγαρπα. Η
είναι υποθετικό. Ο Κωνσταντίνος υπάρχει και δεν με ενδιαφέρει καμία άλλη περίπτωση. Είναι του μη πραγματικού. Αφού υπάρχει ο Κωνσταντίνος, μας έχει δοθεί, έχει έρθει στη ζωή μας, τι να λέμε, πώς θα ήταν. Μπορεί να ήταν και χειρότερα. Να σας πω κάτι, ο Κωνσταντίνος μας έχει αναγκάσει να σκεφτούμε και πιο ταπεινά, γιατί τα πρώτα μας παιδιά ήταν σούπερ, ας πούμε, και κάπως ήμασταν. Κάποια παιδιά σε κάνουν εύκολα και καλό γονιό και σούπερ δάσκαλο. Έτσι. Και υπάρχουν όμως και τα παιδιά που πρέπει να δουλέψεις. Ο Κωνσταντίνος, παιδιά, είναι μια ευλογία για μένα. Μια ευλογία. Να σας πω και το άλλο. Τι λέει, αγάπα τον πλησίον σου. Βρε, υπάρχει πιο πλησίον από ένα ανάπηρο παιδί? Δηλαδή, τι να λέμε, να είναι όλα καλά και ρόδινα? Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βρείτε μου εσείς μια οικογένεια που να είναι όλα 100% τέλεια. Πριν από 15 χρόνια που τον πήγα σε ένα παιδικό σταθμό ιδιωτικό κιόλας, μου είπε, ας πούμε, εκεί η υπεύθυνη νηπιαγωγός, της είπα, λέω, κοίταξε, έχει διαγνωστεί έτσι με κάτι που λέγεται, αλλά δεν ξέρω όλο ακριβώς, ακόμα και εμείς το μαθαίνουμε. Α, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και την πρώτη μέρα, παιδιά, πλακώθηκε με ένα παιδάκι ο Κωνσταντίνος για ένα χυμό. Ήθελε να του πάρει το χυμό, λοιπόν. Και η ευλογημένη αυτή έγινε τέτοιο σκοτωμό, δηλαδή του φέρθηκε τόσο άσχημα του παιδιού, λοιπόν, που για πόσο καιρό δεν περνούσε ούτε έξω από το τετράγωνο που ήταν ο παιδικός σταθμός. Πλησιάζαμε εκεί πέρα και έκλαιγε, παιδάκι μου, δεν θα σε ξανά. Μία μέρα πει. Λέω, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή τέτοια πράγματα, όπως και όταν ξεκίνησε να πάει νηπιαγωγείο, ας πούμε, συνάδελφος νηπιαγωγός, μας είπε ότι δεν μπορώ να τον δεχτώ, γιατί πρέπει να περιμένω αν θα έρθει παράλληλη στήριξη. Και λέω, εντάξει, πάρ' τον, ρε παιδί μου, να δεις, όχι, δεν γίνεται. Και γύρισα και της είπα, επιλέξει, εσύ θα κάνεις face control στον νηπιαγωγείο? Τι είναι αυτό? Δεν είναι δικό σας, είναι το νηπιαγωγείο. Αλλά υπήρχαν και οι αντιδράσεις των συναδέρφων, των οποίων τον δέχτηκαν με πάρα πολύ αγάπη και έτσι, φροντίδα, και πήγανε πάρα πολύ καλά. Είναι θέμα το πόσο ο καθένας καταλαβαίνει το αυτό που κάνει. Λοιπόν, αναπήρια. Μ' αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, ανάπηρος είναι αυτός ο οποίος δεν είναι ικανός σε κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποιο τομέα λειτουργικότητάς του. Λοιπόν, τώρα, ειδικών ικανοτήτων και ειδικών αυτών και τέτοια δεν είναι δόκιμο για μένα. Ο ανάπηρος είναι ανάπηρος και ο αρτιμελής είναι αρτιμελής. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Η διαφορετικότητα τώρα είναι κάτι άλλο. Ναι, ο ανάπηρος είναι διαφορετικός, αλλά δεν είναι από επιλογή το διαφορετικός. Δεν επέλεξε να είναι ανάπηρος, έτσι. Είναι μια δεδομένη κατάσταση. Εμένα δεν με πειράζει το πώς θα τον χαρακτηρίσουν. Εμένα με πειράζει τι αισθάνεται ο άλλος, του τι θα του πει του Κωνσταντίνου και τι αντίκτυπο θα έχει στον Κωνσταντίνο. Γιατί ο Κωνσταντίνος μπορεί να γυρίσει και να σου πει, να μην το πω. Ναι, αλλά μην παρεξηγηθείς. Εντάξει, δηλαδή αν ένα παιδί το οποίο έχει αυτό, εσύ δεν καταλαβαίνεις πώς πρέπει να του φερθείς και αντιδράσει έτσι, εκφραστεί έτσι όπως μπορεί να εκφραστεί, να είσαι έτοιμος και να το καταλάβεις. Τώρα θες να τον πεις ανάπηρο, όπως θες πες τον. Η διαφορετικότητα πάλι είναι, κάποιος είναι διαφορετικός, μπορεί να έχει σχέση και με επιλογή δική του να είναι διαφορετικός. Πώς θα έπρεπε να τον πούνε, αυτιστικό. Ότι ένας αυτιστικός, ας πούμε, μπορεί να επιλεγεί να δουλέψει, ας πούμε, στη Microsoft, έτσι, γιατί έχει την ιδιαίτερη ικανότητα να κάνει τη δουλειά που θέλει η Microsoft να κάνει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι και ζων και καλά είναι σακάτης, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ο αυτιστικός δεν είναι σακάτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο εγκέφαλός του λειτουργεί διαφορετικά. Πολλές φορές έχω αναλογιστεί και έχω αναρωτηθεί ποιος είναι αυτιστικός. Εμείς που επιμένουμε να το κάνεις έτσι, γιατί έτσι είναι το κανονικό,
ή ο άλλος που το κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτό που κάνει. Δηλαδή η επιθετικότητα δεν είναι χαρακτηριστικό του αυτισμού πάντα. Δηλαδή, στη δικιά μας την περίπτωση δεν είναι καθόλου επιθετικός. Καθόλου. Μπορεί να είχε κάποια ξεσπάσματα θυμού, όπως έχουν και πολλά παιδιά και στην εφηβεία τους και σε κάποιες φάσεις ηλικιακές, όταν δεν μπορείς να εκφραστείς, όταν έχεις το άγχος της έκφρασης. Αυτό είναι αυτό που έχουμε εντοπίσει κυρίως τον Κωνσταντίνο, ότι είναι η λεκτική έκφραση που... Δηλαδή ψάχνει τις λέξεις, ψάχνει να εκφράσει τις έννοιες που έχει στο μυαλό του, αλλά δεν τον βοηθάει το μυαλό του, έτσι. Λοιπόν, αυτό μπορεί να φέρει μία αυτή, αλλά δεν είναι απαραίτητα επιθετικά, παιδιά. Φυσικά έναν αυτιστικό τον πετάξει σε μια γωνιά και τον ταλαιπωρήσεις, μα οποιοδήποτε άνθρωπος ταλαιπωρηθεί, θα τα πάρει στο κρανίο και μπορεί να βγάλει και μια επιθετική συμπεριφορά. Τι γίνεται, νομίζουν ότι είναι όλα ψυχιατρικές περιπτώσεις, ότι είναι όλοι οι ανάπηροι, είναι ψυχασθενείς, ας πούμε, και μπορεί να αυτοτραυματιστούν, να αυτοκτονήσουν ή να σκοτώσουν κάποιον. Δεν είναι η αναπηρία συνυφασμένη με αυτές τις καταστάσεις πάντα. Απολύτως τίποτα δεν σημαίνει. Δεν χρειάζονται οι παγκόσμιες ημέρες για να ασχολούμαστε με σοβαρότητα και με συνέπεια με κάποια θέματα σοβαρά της κοινωνίας μας και των ανθρώπων. Περιμένουμε την παγκόσμια ημέρα του παιδιού ή του αναπήρου ή του αυτιστικού για να πούμε 5 πράγματα. Πρώτα απ' όλα βέβαια τον σύζυγό μου που από την αρχή ήμασταν μαζί σε αυτή την ιστορία, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, το περιβάλλον μας, το οικογενειακό, τους παππούδες και τους θείους και τις θείες, τους νουνούς. Γενικά η κοινωνία των μουδανιών αγκαλιάζει άτομα, δηλαδή δεν έχουμε περιπτώσεις έτσι άσχημων συμπεριφορών. Και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω την λογοθεραπεύτρια, τη Σταυρούλα της Αρμουκασίδου, η οποία έκανε πάρα πολλά για τον Κωνσταντίνο. Επίσης, την κυρία Βαγιονά, που είναι η ψυχοθεραπεύτρια και εκείνη μας βοήθησε και εξακολουθεί να τον παρακολουθεί. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο σχολείο, το ειδικό σχολείο των νέων, της νέας προποντίδας, της Πορταριάς όπως λέμε, τον Ανδρέα τον Κασκανιώτη, την Αθανασία την Εμμανουηλίδου και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς, στη Δώρα τη Μανιφάβα, στη Στέλλα, στην Βιολέτα που τον είχε και εκείνη μια χρονιά και τη μεγάλη μας αγάπη, τη Σοφία της Σπύρου και τον Παναγιώτη. Του δώσανε τόσα πολλά, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ όντως τον Κωνσταντίνο χωρίς αυτή την εκπαίδευση που είχε σε αυτό το σχολείο και τα πράγματα που έκανε. Το λέω και δακρύζω. Βλέπω τα βίντεο και συγκινούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Εγώ του το έχω πει ότι έχετε κερδίσει τη θέση σας στον παράδεισο. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να έχεις καλούς εκπαιδευτικούς. Ανθρώπους που να ξέρουν τι να κάνουν και να το κάνουν με αγάπη. Η αγάπη είναι το πάνω. Δηλαδή έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές με τον Κωνσταντίνο τελικά.